Έβγε Γιώνα. Χάρη στα μικροφίλ που τράβηξες, οι σύμμαχοί μας θα κατατροπώσουν τον άξονα. Εγώ το καθήκον με έκανα σε μια απλή Ελληνοπούλα. Μαζί με τα άλλα σου προσόντα είσαι και σεμνή. Έλα τώρα, δώσ' μου τα μικροφίλ. Δεν ξέρω αν πρέπει να σε παραδώσω. Φρίξο Νικολάου. Πώς με είπες? Φρίξο Νικολάου, πώς ήθελες να σε πω, και την Τυριντάουα. Γιώνα. Γιατί μου έκρυψες την αλήθεια, παρνασέ. Δεν είμαι προδότης, Γιώνα, πίστεψέ με. Μήπως λέει είναι προδότης και ο πατέρας, ο Μαυραγωρίτης. Μη με ραπίζεις άλλο με τα λόγια σου, Γιώνα. Εγώ ραπίζομαι χειρότερα. Γιατί σου εκάθισα υπό την προϋπόθεση ότι ήσουν άνθρωπος θρύλος. Ο ήρωας που κυνηγούσε όλη και στάπο. Και όχι ο γιος του δοσύλλογου. Σκουλίκι. Λοιπόν, ναι. Πατέρας μου είναι ο γνωστός λαδέμπορας Γιάννης Νικολάου. Αυτός ο δειλός και άναντρος, ο οποίος όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην πατρίδα μας, έκλασε πόμολα και συνεργάστηκε μαζί τους. Θεέ μου, πόσα όνειρα γκρεμισμένα. Γι' αυτό τόσο καιρό αγωνίζομαι, για να ξεπλύνω από πάνω μου το στίγμα του προδότη. Έπρεπε να μιλήσεις από την αρχή, Παρνασέ. Τώρα δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να φύγεις. Όχι, Γιώνα. Εσύ πρέπει να με πιστέψεις. Φύγε! Σπρώξε λίγο προς τα μέσα γιατί έχει πιτσικάρει πόρτα. Και τον έδιωξες, Πόνεσαι, αλλά τον έδιωξα. Αχ, Θεέ μου, τι τραβάμε κι εμείς οι πατριώτισσες.